Σάλο έχει προκαλέσει στην Πορτογαλία ο βίος ξυλοδαρμός ενός 15χρονου αγοριού που αποδίδεται στους γιους του Ιρακινού πρεσβευτή στη χώρα. Οι δύο 17χρονοι κατηγορούνται ότι χτύπησαν με το αυτοκίνητό του στον έφηβο και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν εγκαταλείποντας τον ημιθανή στην πόλη Πόντε Ντεσόρ. Ο 15χρονος νοσηλεύεται σε κόμμα και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Οι δύο ύποπτοι αρχικά τέθηκαν υποκράτηση, όμως στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω της διπλωματικής ασυλίας που τους παρέχεται. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πορτογαλικού Υπουργείου Εξωτερικών, η διπλωματική ασυλία των δύο υπόπτων μπορεί να αρθεί μόνο με πρωτοβουλία της ιρακινής πλευράς. Η Βαγδάτη επισημαίνει ότι παρακολουθεί στενά την υπόθεση και συνεργάζεται με τις Πορτογαλικές Αρχές.